Για πρώτη φορά η σημαία της Κύπρου βρίσκεται στον πιο ψηλό ιστό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς έγραψε ιστορία χθες βράδυ στη Γλασκόβη, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στα 60 μέτρα μετεμποδίων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Έφυγαν οι αθλητές, έφυγε πολύ καλά ο Μίλαν. Ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς στον πρώτο διάδρομο. Η προσοχή μας είναι σταμένη εκεί. Ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς, Μίλαν Ντραϊκόβιτς! Εμφανώς συγκινημένος, ο πρωταθλητής μας έκανε λόγια δικαίωση μιλώντας στο Σίγμα. Νιώθω αρκετά ικανοποιημένος και νιώθω και μια δικαίωση. Ο μόνος στόχος φέτος στο Πανεπιστημιακό ήταν το χρυσό μετάλλιο. Από την αρχή ξεκινήσαμε γι' αυτό. Το θυμάμαι σαν πολύ γρήγορα, κάτι που πέρασε πολύ γρήγορα. Φεύγουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά ήταν πολύ ωραία. Είχα περηφάνεια και σκεφτόμουν ήδη τους ανθρώπους στην Κύπρο που θα νιώθουν περήφανοι και θα το βλέπουν αυτό. Και αυτή ήταν η στιγμή περισσότερο για αυτούς. Θερμά συγχαρητήρια στο Μίλαν Ντραϊκόβιτς έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με ανάρτησή του στο Twitter. Μπράβο Μίλαν Ντραϊκόβιτς. Υπέροχη η προσπάθειά σου, εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Να χαρείς την κορυφή στο κλειστό στίβο και να συνεχίσεις δυνατός για τους επόμενους στόχους σου. Μας κάνεις περήφανους. Θερμά συγχαρητήρια στον Ντραϊκόβιτς έστειλαν επίσης η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, καθώς επίσης και σωματεία. Ένα χρυσό, δύο αργυρά και ένα χάλκινο κατέκτησε η Ελλάδα στη Γλασκόβη. Ο Μίλτος Τέντογλου πήρε το χρυσό στο μήκος, ενώ τα δύο αργυρά κέρδισαν η Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν και ο Κώστας Μπανιώτης στο άλμα εις ύψος. Η Νικόλ Κυρακοπούλου κέρδισε το χάλκινο στο επικοντό. Αποχή από τον διάλογο με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας αποφάσισαν οι νοσηλευτές μέλη της ΠΑΣΥΔΗ. Αντιδρούν στους χειρισμούς του οργανισμού για την αυτονόμηση.